Άντε μανά! Παλά. Να κατάτα. Μισό δευτερόλεπτο να κατέβω να δω κάτι. Μαρίνα, έχεις τρελαθεί. Θα πας να μπεις μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι τέτοια ώρα. Είναι επικίνδυνο. Μισό δευτερόλεπτο. Θέλω να διαπιστώσω κάτι. Δεν φάσε. Εγώ θα σε δέρω. Πρέπει να ακούεις τη μαμά για να είμαστε καλά. Δυο εβδομάδες. Δώσ' μου λίγο χρόνο παραπάνω. Ούτε μέρα παραπάνω. Να δοξάσεις τον πλάστη σου που ζεις ακόμα. Πλακή. Έφυγες. Πού είναι η Έλενα? Μέσα. Ετοιμάζεται. Πάνω δεν θέλει τίποτε. Τι θέλεις να κάνω? Να γίνουν ακρίσεις, να μάθουν ότι έχω το πόνο στο σπίτι και να μου το πιάσουν. Εσύ ξέρεις καλύτερα από τον καθέναν τι σημαίνει να χάσεις το μωρό σου. Σου είπα ότι δεν μπορώ να έρθω να μείνω κάτω από την ίδια στέγη μαζί σου. Σαλή, ξέρεις πόσο νοιάζομαι για σένα. Το ξέρω, Γιώργο, και αυτό πονάει. Πονάει που νοιάζομαι για σένα? Όχι. Πονάει που έχεις διαφορετικές ανάγκες από μένα.
Μαρίνα! Γίνεται πόλεμος! Αντρέα! Έκανα μας επιθέσεις είναι οι Τούρκοι! Είμαι το BBC! Αντρέα! Γιώργο! Πήγαινε γρήγορα να ετοιμαστείτε, δεν απομακρύνουμε τις γυναίκες και τα παιδιά όσο πιο γρήγορα. Πάνε να τις πάρουμε! Θα πάνε στο χωριό της πεθεράς μου, θα οδηγήσει η Μαρίνα! Πάνε να ντυθώ! Θέλει βενζίνα το αυτοκίνητο! Μέσα στον καράζ έχω έξτρα, πάρε τη μαζί σας! Τα πράγματα είναι σωρό τρέψου! Πρέπει να βγούμε όσο πιο γλυόρα γίνεται! Ναι. Ούλα εντάξει, άφηγα τα λεφτά. Οκ. Σταυρό. Ιρεύκησε κάποιος μπλάκης στο Λονδίνο. Θέλει να μιλήσετε για δουλειά. Μπλάκης, ποιος ήταν αυτός? Δεν ξέρω, αλλά να προσπαθήσω να μάθω και να σου πω. Μιλούμε ύστερα, ζούμε τώρα. Ποιος είναι? Δουλειά, κοιμήθω. Καλημέρα, μετά λες ότι εγώ σε κακό μαθαίνω. Αποβλέπω στον ωραίο διπλό καφέ που να μου κάνεις. Ψεύτη. Πώς φαίνονται? Ολοκλήρωστα για να καταλάβω. Σε τι μπορεί να βοηθήσει ο πανικός? Γι' αυτό σ' αγάπω. Θα σου χαλάσω κατήρι, αλλά υπό την ευθύνη σου. Αν τα καταστρέψει αυτή τη φορά θα είναι άξιος της τύχης του. Θέλω να επαναληφθούν τα ίδια πράγματα. Πάω να τον πάρω τηλέφωνο. Θα πάω γιατρό σήμερα. Γιώργο, θέλω να έρθω μαζί σου. Θέλω να πάω μόνος μου. Αν χρειαστεί κάτι θα σε πιάσω. Γιώργο. Τζένι μου, γιατί να ταλαιπωρήσει? Scotch on the rocks. We are not often yet. Πανικό, καλώς όρισες ρε. Καλώς σε ήμπρα. Χρόνια της Αμάνια. Πότε ήρθες? Χθες το πρωί. Έμαθα εσύ Γερμανία. Η Γερμανία και λίγο καιρό είναι Άμστερνταμ. Ξέρεις το ότι... Ξέρω το. Τέλος οι μαλακίες. Να πιάσω δουλειά. Πού? Στο αρφό μου. Εντζίνι. Εντζίνι που το πρότεινε. Ναι, μου να πιείς. Ξηχάνεις εύκολα, ρέστη. Α, ναι, ναι. Είδες κανένα από τους... Ο Μπλάκης γυρεύκης. Ήβρε με.
Τι έχεις να κάνεις σήμερα? Θα παραβρεθώ στις 6 καφές. Κάθε φορά που πάει στρέμει η ψυχή μου. Πρέπει να τελειώνει τούτη η ιστορία. Για μένα είναι τελειωμένη. Επεράσαν τόσα χρόνια, θα μαθαίναμε κάτι. Ας ελπίσουμε πως ήρθε ο καιρός να μάθουμε. Θαυμάζωσε. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω έτσι πράγμα. Κάνεις κάτι πολύ πιο επικίνδυνο και αλτρουιστικό που εγώ δεν ξέρω αν είχα τη δύναμη να το κάνω. Όχι, αλήθεια σου λέω. Θες το βράδυ με εντυπωσίασες. Με αλήθεια που λαλείπε μου το. Καλημέρα. Καλημέρα. Κι εγώ που ήμουν. Κοιμάσουν. Καλημέρα, παπά μου. Καλημέρα, μωρό μου. Πονήσε το στομάχι σου πάλι. Το στομάχι της. Από πότε πονάει το στομάχι σου? Τώρα ήταν ανάγκη του το πεις. Έναν τίποτε, πρέπει να κρύωσα. Γι' αυτό δεν πήγες πτήση εχθές. Ναι, αλλά σήμερα δεν μπορώ να το αποφύγω. Δεν ήβρα κανέναν να με αντικαταστήσει. Πού πας σήμερα? Αθήνα, ευτυχώς. Πρέπει να πάω. Έχεις φιλιά από τον Αλέξη. Πού τον είδες? Είδα τον εχθές σε ένα ρεπορτάζ. Γεια σου, παπά μου. Κι άλλαξε ύφος. Είμαι μια χαραμένη ανησυχής. Στο καλό, Κορτζέκη. Καλή πτήση, αγάπη μου. Πόσο καιρό συμβαίνει αυτό? Ποιο? Έχει πρόβλημα με το στομάχι της. Έλα ρε, Αντρέα, πάψε να είσαι υποχοντριακός. Μια χαρά είναι το στομάχι της. Πρέπει να φύγω. Άργησα. Άστα, άστα, να μαζέψω εγώ. Καλή δουλειά. Θα τα πούμε το μεσημέρι. Your cross, no tears did your eyes tell. The time you lost, no matter what the cost, your strength it saw you through. But time will heal what your heart conceals, and this I know too well. Καλημέρα. Καλημέρα, Πανικό. Τζένι, αν άλλαξες γνώμη... Πανικό, ο Γιώργος πήγε στο γιατρό. Τι ανησυχείς, μου λένε να πας σε μια χαρά. Σωστά, όλα μια χαρά θα πάνε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι. Τι θα έλεγες να ασχοληθείς με τις παραλαβές υφασμάτων και εξεσουάρ? Δηλαδή? Δηλαδή, αν ασχοληθείς με ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου, θα μπορώ και εγώ να ασχοληθώ με το περιοδικό και τις φωτογραφίσεις. Ωραία. Τι πρέπει να κάνω? Παραλαμβάνουμε υφάσματα και εξεσουάρ από Γαλλία, είπε. Strong and true. For this child of mine, she'll forever shine. Angel rays watch over you. For this child of mine, she'll forever shine. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα, σημείωνε. Δώσουμε ένα λεπτό. Σημειώνω. Χαλίλ, 44 χρόνων, βοσκός. Θα είναι στο καφενείο, στην πύλα. Θα μιλήσει μόνο αν τον καθησυχάσετε ότι θα είναι ασφαλής. Μην ανησύχεσαι, να στείλω τους δικούς μου να του μιλήσω. Θα σας οδηγήσει ο ίδιος. Είχε υποσχεθεί στον πατέρα τον εμένα να κατευθεί. Αλλά τώρα που πέθανε ο πατέρας του, αποφάσισε να μιλήσει. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Άντε, τα λέμε. Και κανονίσατε αλήφθο μου, δεν πάμε σε κανένα ταβερνάκι. Μαζευτείτε και τηλεφωνήστε. Πρέπει να κλείσω τώρα γιατί με περιμένουν στο ανθρωπολογικό εργαστήριο.
Για το γνωστό θέμα. Και γι' αυτό. Τα λέμε, Χριστάκη. Έγινε. Mr. Kyrianidis, I will need some more of your time. What do you mean? I see something here, but I need to be sure about that. That's why I want to make some more tests. I see. You want to do them now? No, not now. Not today. Enough for today. I want you to have some genetic tests. I'm going to make an appointment for you and let you know. Genetic tests? Why? There is nothing to worry about it. It's just a matter of routine. Thank you, Doctor. Don't worry about anything. Everything's gonna be fine. Thank you. Goodbye. Goodbye. I'll call you. Έχει συγκεκριμένη περίοδο που παραλαμβάνουμε από τον κάθε προμηθευτή. Τζένι, ακούεις με? Τι ώρα είναι? Γιατί? Σαν άρχισε ο Γιώργος. Τι ανησυχείς, μια χαρά είναι. Πανίκο μου, δεν θέλω να με παρεξηγήσεις με αυτό που θα σου πω, αλλά θέλω να βάλεις τα δυνατά σου να μην τον απογοητεύσεις αυτή τη φορά. Τζένι, είπαμε τα τούτα. Πάω έξω να πάρω μια ανάσα, πνίγομαι. Πιστεύεις, άρχισε κιόλας να έχει πωλήσεις. Εγώ είμαι σίγουρος. Θέλω να πετύχουμε, Γιώργο. Για τον μπαμπά. Θέλω να νιώθει ασφαλής. Κι εγώ θέλω το. Όμως θέλω να νιώθεις κι εσύ καλά. Νιώθω. Αλήθεια σου λέω. Θα προτιμούσα τα πράγματα να ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είμαστε μαζί. Τζένι, είμαστε μαζί. Έδωσα μια υπόσχεση στον μπαμπά σου και δεν σκόπευα να την αθετήσω. Ο καλός μου κύριος Ρίτσαρντ έφυγε. Ο παπά! Ο παπά! Τι έπαθες τώρα? Ποτέ δεν μια άσχημη εικόνα. Τι άσχημη εικόνα? Μια χαρά είναι, μην ανησυχείς. Πρέπει να είναι. Πάρ' τον τηλέφωνο να ησυχάσεις. Όχι, δεν θέλω τώρα να κλείσω.
τον καταγγείλεις την φορά. Αστειεύκεσαι με μένα. Κάλεσαν οι γείτονες στην αστυνομία και εγώ έτσιωξα τους. Κάθε φορά ζητάω συγγνώμη και μετά ξανακάμουν τα χειρότερα. Και τι θέλεις να κάνω? Να γίνουν ακρίσεις? Να μάθουν ότι έχω το πόνο στο σπίτι και να μου το πιάσουν? Εσύ ξέρεις καλύτερα από τον καθέναν τι σημαίνει να χάσεις το μωρό σου. Μου λένε εντάξει, ήρεμη. Λυπάμαι. Μαχαζίνε μου θέλεις. Δεν είμαι καλή. Να πάω στην Ελένα να δω πώς είναι. Να δω λίγο και τη Σταυρούλα. Θα πάεις πού πότε? Σε λίγο έρχομαι σπίτι. Σταύρο! Ευαρέθηκα να μου λες τι να κάνω και τι να μην κάνω. Εσεβάστηκα τη δουλειά σου έψε στη νύχτα. Αλλά να πεις εκείνον άχρηστον που είναι δίπλα σου. Την επόμενη φορά που θα σηκώσει το χέρι του πάνω στην Ελένα, εγώ θα το καταγγείλω. Έφυγε. Φρονσό! Είναι τίποτε. Τώρα είναι καλύτερο. Έβρε όμως έναν τρόπο να γράψεις ότι τούτον είναι μόνο έναν άρθρο, αλλά μια συνέχεια από αποκαλύψεις ιερόδουλων γυναικών που χρειάζονται τη βοήθεια της κοινωνίας και όχι την καταγραφή της. Ξέρεις βέβαια ότι να μας πιάσουν στο στόμα τους. Και τούτη φορά δεν πρόκειται να μας τη χαρίσουν. Ξέρεις πόσες αληθινές ιστορίες υπάρχουν που αν τις βγάλουμε στη δημοσιότητα να συγκλονίσουν το Παγκύπριο? Τι εννοείς? Έχει μου εμπιστοσύνη, να δεις. Εγώ έχω σου εμπιστοσύνη, πάντα είχα σου. Τον άλλον όμως πάνω, ίνταλος να τον πεις τούντη φορά, ένιξε. Σιλόν πουλάς, είμαι το φας. Εσύ όμως, μου είσαι εμπιστοσύνη. Συνέχεια δακάνεις με. Κάμνεις λάθος. Εσέ δακάνω. Απλώς θέλω να σε βοηθήσω να ξεπεράσεις τούν την ευθυνόφοβη στάση που έχεις. Να θέλεις να μας ευχαριστήσεις όλους. Αν πραγματικά σε ενδιαφέρει η δουλειά σου, πρέπει να την υπερασπιστείς. Ανεξάρτητα με το τι θα πει και τι θα αρέσει στον καθένα μας. Καταλαβες? Κατάλαβα. Ούτε σήμερα να βάζει δουλειά. Ελπίζω να το γίνει μάθημα τουλάχιστον να μην το ξανακάμει. Να μην το ξανακάμει. Δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση στο Σταύρο. Και ευκάλει τον τρελίκι του πάνω μου. Δεν θα ξαναυκάλει. Είπα ότι την επόμενη φορά να τον καταγγείλω. Και να φύγει ο Σταύρος να κάνει ζημιά στις δουλειές του για μένα. Μην τον καταγγείλεις. Ένα του να με πιάσουν. Κανένας δεν θα σε πιάσει, αγάπη μου. Θα αφήσω κανένα να σε πάρει από τη μανούλα σου. Μαμά μας, αφήνεις μας να πάει μια βόλτα. Ότι μαμά, σε παρακαλώ. Πένε. Ναι, αλλά να προσέχετε. Ευχαριστώ. Πάω να πιω σε χαρούλα μου. Εντάξει. Φρόσο. Ευχαριστώ που τη φροντίζεις. Αλλά σε παρακαλώ, μην την κακομαθαίνεις. Εγώ δεν μπορώ να της τα προσφέρω τούτα ούλα.
Και πρέπει να καταλάβεις ότι εσύ και εγώ είμαστε στην ίδια μοίρα. Γιατί σε τι διαφέρει η μοίρα μας? Επειδή είσαι έναν πουλούσε πιο φθηνά και με έναν πιο ακριβά. Σε παρακαλώ, Ρένα. Έτοιμη. Ναι. Γεια σου, μαμά. Ναι. Συγγνώμη, με πόνισες. Όχι, μωρό μου, δεν με πόνισες. Την επόνεσες εσύ, αγάπη μου. Άλλη που την επόνεσαι. Πάμε. Έρχεσαι. Περιμένε. Θα περπατήσουμε να τηλεφωνήσουμε σε ένα ταξί να έρθει να μας πιάσει. Να περπατήσουμε. Εγώ προτιμώ το. Θες να παίξουμε το παιχνίδι μας? Ποιον πουλά? Ναι, είσαι μάμα μου. Θέλεις να είμαι η μάμα σου? Ναι. Εντάξει, κόρη μου. Μαμά, να μου πιέσεις παγωτό. Ό,τι θέλεις, θα σου πιάσω. Σκεφτώ και να αποφασίσω να συνεργαστούμε. Μπορεί να βγάλεις πολλά λεφτά από μένα. Φτάνει να με διανοηθείς, να με γελάσεις. Εν έχω ανάγκη που λεφτά. Μπορείς να ρωτήσεις και να μάθεις για μένα. Πρέπει να συναντηθούμε. Τότε σε δουλειές έγινονται από τηλέφωνο. Ενάρθω σύντομα Κύπρο. Μα πώς είπε. Ποιος το μίλησε για μας? Ο Ρώσος. Ποιος Ρώσος? Ποιος που έπειρε στην Φρόζον χτες. Άιστο. Να το χειριστώ εγώ. Πουτάνα. Μάμα, να πάμε και στο σινεμά. Σινεμά, αγάπη μου. Ναι. Μα πότε, σήμερα? Γίνεται και σήμερα. Όχι σήμερα, αγάπη μου. Να γίνει μάμα καλά και βλέπω. Έλα, αγάπη μου. Τι να παίξεις. Προσεκτικά. Συγκινούνται πια τα παιδιά με τούτα τα παιχνίδια. Ναι. Κόρη σου. Σταυρούλα, πρέπει να φύγουμε. Σταυρούλα. Ωραίο όνομα. Ναι. Να σου δώσω μια σοκολάτα. Είναι τη δικιά σου. Ναι, μωρό μου, πιάστε. Ευχαριστώ. Στον κύριο να μας δώσει τη χαρούλα σου. Λαλείς να της κακοφάνηκε που την αφήσαμε μόνη της. Όχι, μωρό μου, δεν νομίζω. Έλα, Μαρίνα μου. Αγάπη μου, πού είσαι? Είμαι στο ανθρωπολογικό εργαστήριο.
Βρήκανε κάτι οστά και κάτι προσωπικά αντικείμενα. Τι έχεις, τι συμβαίνει? Τίποτε. Μπροστά στα δικά σου, τα δικά μου μπορούν να περιμένω. Για να με παίρνεις εσύ, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Τι είναι, πες μου. Σχετικά με τη Μιτσά, ξέρεις για ποιες σου λέω. Παρακολούθησα την, ήταν με μια άλλη γυναίκα και λέει την και μάμα. Υπάρχει και άλλη πόρνη σε αυτό το κτίριο? Από ό,τι ξέρω, όχι. Σκέφτηκα κάτι. Να πάω στην αστυνομία να βρω τον Αλέξη. Καλά, να τα πούμε μετά. Καλά, θα σε πάρω μόλις τελειώσω. Τζένι, γιατί βασανίζεις έτσι? Πάρ τον τηλέφωνο. Hello. Γιώργο, όλα καλά? Ναι. Πήρες τα αποτελέσματα? Κάποια. Είσαι καλά? Γιώργο. Πρέπει να κάνω μερικές εξετάσεις. Πού είσαι? Στο Harley Street, έξω από το νοσοκομείο. Έρχεσαι? Ναι. Τζένι, θέλεις να πάει μια βόλτα? Ναι. Να σε περιμένω στο πάρκο, δίπλα από το νοσοκομείο. Έρχομαι. Τι συμβαίνει, πού είναι μέσα? Σε πειράζει να πάω να τον βρω, δεν τον άκουσα καλά. Όχι, πίνω. Τζένι, ενημερώνεις με. Γιώργο. Α, ήρθες. Είσαι καλά? Τώρα είμαι καλύτερα. Τι σου είπε ο γιατρός και ανησύχησες τόσο πολύ? Ένα ανησύχησα, Τζένι. Εφάνει μου παράξενο. Είπε μου να κάνω ιστολογικές εξετάσεις. Σου είπε κάτι και δεν μου το λες? Τζένι, άκου. Δεν ακούω τίποτα. Σου είπε κάτι και μου το κρύβεις? Τζένι, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Τούτο που θέλω να σου πω δεν έχει να κάνει τίποτε με αυτό που μου είπε ο γιατρός. Μου λες αλήθεια? Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά.